Χριστός Ανέστη καλά μου. Τελειώνει η Μεγάλη Σαρακοστή και μετά τη Μεγάλη Σαρακοστή ενσωματώνει τη Μεγάλη Εβδομάδα για να ξεκινήσουμε το Πάσχα. Έχουμε λοιπόν μέσα στο Τριώδιο τις τρεις πρώτες εβδομάδες που είναι το Τριωδίο, η Μεγάλη Σαρακοστή που είναι 40 μέρες και την Εβδομάδα τη Μεγάλη που είναι άλλη μία εβδομάδα και όλα αυτά μαζί μας κάνουν 70 μέρες. Τώρα τελειώνουν και αυτά. Και μετά την Πρωταπριλιά που θα είναι σε λίγο καιρό, θα έχουμε και μια μεγάλη Πρωταπριλιά, το Μάιο, που θα γελάσει και το παραδελό κατσίκι και θα γίνει το μεγάλο ρεζιλίκι στην Ελλάδα. Αλλά αυτά είναι μακριά από μας και πάντα μακριά να μένουν. Να προσέξουμε άλλα εμείς, παραδείγματος χάρη, το ότι γίνεται ήδη, αλλά θα γίνει και επίσημα τώρα, ότι στην Αμερική θα ψηφίσουν νόμο όπου πλέον τα Facebook και τα TikTok και τα Instagram και αυτά θα είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή ο καθένας που θέλει θα ελέγχει τα πάντα που κάνεις εκεί μέσα, άσχετα αν θες εσύ να είναι κρυφά ή ιδιωτικά όπως λένε, μεγάλη κοροϊδία και αυτή ή οτιδήποτε άλλο. Να ξέρετε λοιπόν ότι συμβαίνει ήδη, αλλά θα συμβαίνει τώρα και πλέον ξεκάθαρα. Θα παρακολουθούνται και τα κινητά χαλαρά και άνετα και με έγκριση. Γι' αυτό ή καταργείτε τα social media όπως λέμε για να έχει το κεφάλι σας ήσυχο ή λέτε ότι εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και θέλω τα πάντα να βγαίνουν στη φόρα και τα βγάζετε στη φόρα. Πάντως για προσωπική ζωή, η ιδιωτική ζωή αν θέλετε δεν υπάρχει πλέον, έτσι, έχει καταργηθεί. Θα αλλάξουμε την ημέρα, θα το καταλάβετε κιόλας. Της μετάδοσης της σύναξης, θα πάει μια μέρα μετά για πρακτικούς λόγους νηστείας αλλά και άλλους πρακτικούς λόγους και θα προχωρήσουμε αφού πρώτα έτσι θυμίσουμε, έτσι, γιατί είναι γεγονός, είναι βίωμα, είναι κατάσταση στους κληρικούς αδερφούς ότι η Αγία Τράπεζα στην οποία στεκόμαστε μπροστά έχει δύναμη ακόμα και αν την ακουμπήσεις λιγάκι, έτσι. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε ποτέ τη δύναμη της Αγίας Τραπέζης, η οποία δύναμη και η οποία ενθύμηση θα φέρει και σε εσάς την κατάσταση την πνευματική, την οποία θα μπορέσετε να μεταδώσετε και στους άλλους, για να σταθούν και οι άνθρωποι, έτσι. Το ίδιο πράγμα ευχόμαστε και στους μοναχούς και στις μοναχές μας να είναι όντως έτσι, άξιοι της κλήσεως την οποία κλήθηκαν, κανείς δεν τους ανάγκασε να πάνε, για κανέναν λόγο δεν πήγανε βιοποριστικό, οπότε να είναι άξιοι της κλήσεως αυτής, γιατί ενδεχομένως περιμένουν από εμάς οι άνθρωποι κάποια πραγματάκια. Τώρα, τι θα πούμε σήμερα. Πέρα το ότι ένας μεγάλος αγώνας και το βλέπω πόσο δύσκολο είναι, γιατί βλέπω πόσο ζυμωμένοι είστε με αυτό το πείσμα για τη ζωή, δηλαδή όταν γεννιέται ο άνθρωπος, δεν μαθαίνει δυστυχώς στην εποχή μας του Θεού τα πράγματα, αλλά αυτό που το μαθαίνουν οι γονείς είναι το πείσμα αυτό και ο εγωισμός και αξιοπρέπεια για τη ζωή αυτή. Βλέπω λοιπόν πόσο ζυμωμένοι είστε με αυτό το πείσμα, το οποίο θα μπορούσε να γίνει πείσμα για τον Χριστό, για τον πνευματικό αγώνα, και κάνω λίγο πίσω πάντοτε, αλλά να ξέρετε ότι σε κάθε περίπτωση όποιος και να είστε, δεν έχει σημασία, αν αγωνιστείτε να θεωρείτε την άποψή σας και τη σκέψη σας και τις επιδιώξεις σας πλανεμένες, όχι υπό την έννοια ότι δεν είστε ορθόδοξοι και δεν πιστεύετε αληθινά, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Υπό την έννοια ότι δεν πάω καλά και να το χαίρεστε που το καταλαβαίνετε αυτό, τότε θα είναι ένας μεγάλος αγώνας αυτό που κάνετε. Διότι να ξέρετε ότι όσον αφορά αυτό το κομμάτι, τότε μόνο θα βρείτε ησυχία και ηρεμία όταν αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα κάνετε λάθος. Έτσι. Και για να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω και επεξηγώ ότι αυτό αφορά τις επιλογές μας. Όχι αυτό το οποίο χαρισματικά από το Θεό είστε. Έτσι. Αυτό είναι του Θεού και είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που θα πούμε σήμερα έτσι σύντομα, γιατί και όσο προχωράει προς τη Μεγάλη Εβδομάδα ο καιρός, πρέπει να λιγοστεύουν τα λόγια, έτσι. Θυμάστε κάθε χρόνο το λέμε,
ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, πρέπει να μιλάνε τα τροπάρια μόνο μες στην καρδιά μας. Γι' αυτό και το βλέπω βέβαια και μια φορά και χαίρομαι ότι αυτό που είναι το ζητούμενο, να είστε συνεχώς μες στις ακολουθίες για να αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει, και το βλέπω σε μερικούς ότι λέγοντας μια λέξη κατευθείαν την καταλαβαίνουν. Πώς την καταλαβαίνουν? Δεν έχουν πάει σχολείο, δεν έχουν σπουδάσει αρχαία ελληνικά, αλλά από την τριβή. Έτσι. 5-6 φορές το πήγε, το άκουσε, το εξήγησα, τώρα το ξέρει. Και είναι μια ξένη γλώσσα στην ουσία η αρχαία ελληνική για εμάς τους Έλληνες. Αν κάποιος μιλάει αρχαία ελληνικά ή αν θέλετε διαβάζει την ελληνιστική κοινή ή την καταλαβαίνει, είναι σαν να ξέρει μια ξένη γλώσσα ακόμα. Εκεί έχουμε φτάσει. Γι' αυτό να επιμένετε, να σταματάμε τα λόγια τα δικά μας και να λένε εκείνα τα λόγια όλο και περισσότερα. Και πάνω στο λένε λοιπόν, ήθελα να σας έτσι ισχυροποιήσω αυτό που σας είπα πριν, ότι όντως πλανόμαστε, επαναλαμβάνω, όχι από την έννοια ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο, στο σωστό είμαστε. Αλλά φανταστείτε ότι πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο και πηγαίνουμε τρεκλίζοντας, κάνοντας ζιγ-ζακ σαν μεθυσμένοι. Στο σωστό δρόμο είμαστε πάλι, αλλά πηγαίνουμε έτσι. Γιατί πηγαίνουμε έτσι? Γιατί ακριβώς και σε αυτό, σαν μικρά παιδιά, θα καταλάβουμε ή έχουμε καταλάβει περιορισμένα μέχρι τώρα, ότι όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει, και ότι ό,τι είχαμε υπολογίσει για τη ζωή μας ήταν ακριβώς τα αντίθετα. Σήμερα λοιπόν, ενώ έχουμε συνηθίσει να λέμε «Ζητάω, Θεέ μου, κάτι να μου το δώσεις», έτσι, ζητάω, κάνω προσευχή, να μου δώσεις αυτό το πράγμα. Σήμερα θα πούμε γιατί θα ευχαριστήσουμε τον Θεό που δεν μας έδωσε αυτά τα οποία του ζητήσαμε, αλλά μας έδωσε άλλα πράγματα. Έτσι. Πώς να το καταλάβει τώρα αυτό ο άνθρωπος, όταν ζητάει κάτι και μάλιστα είναι σίγουρος ότι έχει δίκιο σε αυτό που ζητάει? Γιατί δεν ζητάω κάτι κακό, κάτι κακό ζητάω. Εμείς λοιπόν λέμε συνήθως το αντίθετο και ζητάμε συνέχεια, αλλά ζητάμε όπως θέλουμε εμείς. Και έρχονται όλα και ανατρέπονται μετά, και εδώ είναι το μυστικό. Ανατρέπονται στη θεϊκή πορεία πλέον, και όταν έρθουμε σε επίγνωση εμείς, καμιά φορά η ιστορία συνήθως γράφεται μετά από 50 χρόνια, και εμείς όταν έρθουμε σε γενική επίγνωση μετά από 50 χρόνια, αλλά και σε μερικοί που μπορούμε να ερχόμαστε κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, θα αντιλαμβανόμαστε ότι στο τέλος θα μας μείνει μόνο μια ευχαριστία που δεν λάβαμε από το Θεό αυτά που ζητήσαμε. Γιατί θα ήμασταν έτσι τώρα. Ενώ με εκείνα που μας έδωσε, είμαστε έτσι. Είναι σαν εκείνο το άγαλμα. Δεν θυμάμαι, ήταν ο Φιδίας ο Γλύπτης που το έκανε αυτό. Είχε κάνει την εξής, αν θέλετε, πολύ έξυπνο πείραμα. Τι είχε κάνει? Είχε πάρει να φτιάξει ένα άγαλμα. Αλλά είπε, θα ρωτήσω τον κόσμο, ρε παιδί μου, θα ρωτάω τον κόσμο. Παράλληλα όμως είχε βάλει μέσα στο εργαστήριο το άγαλμα το οποίο έφτιαχνε εκείνος, και έξω από το εργαστήριο ένα άγαλμα που το έφτιαχνε σύμφωνα με τη γνώμη του κόσμου. Λοιπόν, όταν τελείωσε η όλη ιστορία, το άγαλμα που έφτιαξε αυτό σύμφωνα με τους κανόνες ήταν σωστό, και το άγαλμα το οποίο έφτιαξε ο κόσμος σύμφωνα με τη θέλησή του ήταν το ένα αυτικωμένο, μία μύτη τοποθετημένη στο μάγουλο, το ένα χέρι στο πόδι και το καθεξής. Τι θέλω να σας πω, αν ταιριάζει το παράδειγμα, ότι τελικά, ευτυχώς που δεν λάβαμε, θα πούμε στον Θεό, και το λέμε τώρα έτσι, λίγο το πιάνουμε τώρα, αν θέλετε, πιο πολύ γνωστικά, δεν μπορούμε να το νιώσουμε τόσο βαθιά, ότι ναι μεν με πήγες από το δύσκολο δρόμο, αλλά φτάσαμε σίγουρα. Ή ναι μεν με άφησες και περπατούσα ενώ είχα αυτοκίνητο, αλλά έφτασα σίγουρα. Ναι μεν εκείνο, αλλά. Έτσι. Και θα προσπαθήσω έτσι να σας το ερμηνεύσω σήμερα από κάτι σημειώσεις που είχα κρατήσει σαν μικρός κι εγώ, γιατί μην νομίζετε να τώρα του χρόνου θα συμπληρώσω κι εγώ 30 χρόνια μέσα στα μαύρα. Έτσι. Δεν θα μπορεί κανείς να μου λέει πλέον ότι φοράω μαύρα. Θα του λέω, κοίταξε, εγώ φοράω 30 χρόνια μαύρα. Και σε όλα αυτά τα χρόνια ήθελα να σου πω, από μικρό σημείωνα πάντα ό,τι έβρισκα και από ανθρώπους σοβαρούς και υπεύθυνους και ανάρετους, αλλά και από τα βιβλία και από τις ακολουθίες, όπως σας είπα, και από τις εμπειρίες. Και τώρα από αυτό θα σας πω το πώς τελικά
Εκεί να καταλήξουμε. Θα ευχαριστήσουμε τον Θεό κάποτε που δεν μας έδωσε αυτά που του ζητήσαμε. Μας έδωσε, γιατί πάντα ο Θεός δίνει. Αλλά μας έδωσε και μάλιστα συγκεκριμένα για το καθένα που ζητήσαμε αυτό που ήταν το κατάλληλο. Έτσι. Και εκεί ακριβώς να έρθουμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται. Πάμε στο πρώτο. Σου ζήτησα, Θεέ μου, δύναμη, λέει. Ναι. Και εσύ μου έδωσες, ζήτησα δύναμη για να φτιάξω πράγματα, για να κάνω, για να πετύχω. Έτσι δεν του ζήτησα για κάτι κακό, αφού προσευχή κάνουμε. Είδε το να προσευχόμαστε και να ζητάμε κάτι κακό. Ζήτησα δύναμη, λέει, για να κάνω πράγματα, να κάνω επιτυχία. Και εσύ, λέει, με έκανες αδύναμο για να μάθω να λέω τον Κυριλλέσιο. Πώς θα το πει τον Κυριλλέσιο, ένας που είναι πάντο δύναμος, θα δυσκολευτεί. Έτσι με έκανες αδύναμο για να μάθω, με λέει, για να σε ακούω. Ε? Διότι όταν είσαι αδύναμος, τότε αντιλαμβάνεσαι και ζητάς. Ε? Και πόσο έτσι καμιά φορά λυπούμαστε τα νιάτα, τα οποία νιάτα που δεν είναι κοντά στο Χριστό, επειδή έχουν νιάτα και δύναμη, κάνουν ό,τι ανοησία υπάρχει. Και όποτε στερούνται κάτι, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι για καλό. Σε καμιά περίπτωση. Πάμε στο βασικό, έτσι. Τι ζητάει συνέχεια ο κόσμος? Το 99% της Εκκλησίας εντός εισαγωγικών και το 150% του κόσμου, υγεία. Ζήτησα, Θεέ μου, υγεία, αλλά με έκανες, λέει, ανάπηρο για να καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Και όταν λέμε ανάπηρο, δεν χρειάζεται κανείς να είναι κουτσός ή στο καροτσάκι ή να έχει μια βαριά αναπηρία. Αναπηρία είναι το οτιδήποτε, έτσι. Μπορεί να έχει ένα σαν νεφρό. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας, σαν αναπηρία είναι και αυτό στην ουσία. Ε, ένα απλό πράγμα, μην φανταστείτε κάτι σοβαρό, ένα ζάχαρο να έχει, αναπηρία. Υπό την έννοια ότι δεν έχει πλήρως την υγεία του, την οποία ζητούσε, ενδεχομένως για να κάνει όμως και άλλα πράγματα, έτσι. Και ο Θεός πήρε λίγο υγεία για να δώσει καλύτερα πράγματα, τα οποία εν τέλει, το λέμε και εμείς που έχουμε, ας πούμε, αναπηρίες διάφορες, είναι καλύτερα από ό,τι νομίζαμε όταν δεν είναι. Τρίτο, βασικό για αυτόν τον κόσμο. Σου ζήτησα, λέει, πλούτη. Όχι πολλά, μην φανταστείς. Να, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ένα δεύτερο σπίτι και κάτω στην παραλία. Αυτά βασικά. Δεν είναι. Έτσι. Έτσι λέει σήμερα ο άνθρωπος. Για να είμαι ευτυχισμένος, λέει. Και να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, δεν είπαμε κάτι κακό. Και όμως εσύ μου έδωσες φτώχεια, λέει, για να είμαι φρόνιμος. Ποιος μπορεί σήμερα να πει ότι εγώ θα είχα 1.000.000 ευρώ και θα ήμουν φρόνιμος? Ε, πως λέμε μερικοί, θα δώσω μου θέαμε λεφτά και θα κάνω δωρεά στην εκκλησία. Ναι. Και τα υπόλοιπα στην αμαρτία. Για να είμαι λοιπόν φρόνιμος, το οποίο φρόνιμος δεν είναι, δεν έχει τη στιγμή που ξέρουμε κάτσε παιδί μου φρόνιμα. Φρόνιμος είναι και ο συνετός άνθρωπος, ο λογικός, αυτός που δεν κάνει παλαβομάρες. Δεν είπα να μην χορέψει και να μην χαρεί, καταλαβαίνετε έτσι, γιατί τώρα τα εξηγώ επειδή υπάρχει δυστυχώς ένα θέμα. Με τις ακτίνες α, έχει χαζέψει ο κόσμος, ε, πραγματικά. Και δεν το λέω, αν κανείς με βγει τώρα και πει, κοιτάξτε τι λέει για τον κόσμο. Δεν το λέω για τον κόσμο, όχι, ο κόσμος σας κάνει ό,τι θέλει, το λέω για την εκκλησία. Έχει χαζέψει, αδελφοί μου, ο κόσμος μέσα στην εκκλησία, από τις οθόνες. Ε, εδώ κοιτάει και πατάει. Εδώ τον λες γεια, εκεί λέει καληνύχτα. Και άλλα πολλά. Γι' αυτό τώρα, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία και βλέποντας το θέμα, αρχίζω να εξηγώ και αυτά που λέω, πράγμα το οποίο δεν το έκανα παλιά, για να υπάρχει μια απλή, αν θέλετε, ερμηνεία των πραγμάτων, μια σωστή ανάγνωση. Σου ζήτησε λοιπόν εξουσία, λέει ο Α, για να με εκτιμούν οι άνθρωποι. Ενδεχομένως να με φοβούνται κιόλας ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που λέγαμε, πάντα. Θέλετε να σε λυπούν, να σε φοβούνται, λέει, παρά να σε λυπούνται. Ναι, αλλά εσύ, λέει, μου έδωσες αδυναμία ή τέλος πάντων δεν μου έδωσες καμία εξουσία, για να αισθάνομαι την ανάγκη σου, όχι τον άνθρωπο. Αν και δεν είναι κακό να ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων, αλλά να ζητάμε την ανάμεση στην ανάγκη του Θεού, για να μην ξεφύγουμε, καταλάβετε. Γιατί ο άλλος είτε με εξουσία, είτε με
πλούτη είτε με υγιή, στο τέλος σε κάνει να απομακρύνεσαι. Σ' άφησε ποτέ ο Θεός? Όχι. Και κάθε άνθρωπος έχει εξουσία, το που το λέμε, ακόμα και μόνος τον είναι, έτσι. Έχει εξουσία επί των πραγμάτων του, έτσι. Και επί πέντε ανθρώπων, οι οποίοι δεν μένουν ίσως στο σπίτι του, αλλά είναι στη δουλειά του, είναι μικρότεροι του, είναι συγγενείς του, πάντα ο άνθρωπος έχει εξουσία. Αλλά μας κρατάει ο Θεός εκεί που μπορούμε, για να μην ξεφύγουμε. Για να μην ξεχνάμε τον αρχηγό με λίγα λόγια, έτσι. Και μακάρι είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε αυτόν τον αρχηγό. Και εκεί που λέγαμε λοιπόν για το ποιος είναι μόνος του κτλ, σου ζήτησα, λέει, φίλους, φιλία δηλαδή γενικότερα, να έχω για να μην είμαι μόνος. Και εσύ μου έδωσες μια καρδιά, λέει, για να αγαπάω όλους τους ανθρώπους. Και τότε δεν είσαι μόνος. Γιατί, λέει, όταν είμαι μόνος δεν είμαι μόνος? Όχι, δεν είσαι μόνος. Πώς, λέει, αφού είμαι μόνος? Εγώ θέλω φίλους για να μην είμαι μόνος. Λείψαν οι φίλοι, αδερφοί μου, για σκεφτείτε. Είναι κανείς μόνος του? Είναι δυνατόν? Αυτό το οποίο τον απομακρύνει από τους ανθρώπους είναι ότι δεν τους αγαπάει. Και μένει μόνος γιατί δεν του αρέσει ο άλλος που, ξέρω εγώ, ροχαλίζει, ή ο άλλος που ματσουλάει, που τον τρώει, ή ο άλλος που αερίζεται, ή ο άλλος που κάνει εκείνο, και μένει μόνος του από μόνος του. Δεν του αρέσει η φάτσα του αλουνού και μένει μόνος του από μόνος του. Δεν τον αφήσει κανένας μόνος του. Μόνος του είναι ο διάολος μόνο. Έτσι, κανείς άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Αλλά όταν ζητάμε εμείς από τον Θεό φίλους, μας δίνει την πραγματική φίλη, ας το πω έτσι, αν θέλετε. Η οποία μπορεί να γίνει και εχθρός. Η καρδιά. Η οποία καρδιά, όταν είναι μεγάλη, χωράει όλο τον κόσμο μέσα. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Θυμάμαι, είχα δύο θείες που δεν είχαν παιδιά. Είχαν πόσα ανήψια, ήταν πέντε αδέρφια αυτές. Τα ξαδέρφια ήμασταν, ξέρω εγώ, καμιά 10-12, πόσα ήμασταν. Ήτανε μάνες για αυτά τα 12 παιδιά. Μάνα δεν είχαν, είχαν και μάνα. Αλλά πάντου, τι θέλει αυτός, τι θέλει εκείνος. Είχαν καρδιά. Δεν είχαν παιδιά, αλλά είχαν τα 12 ανήψια τους, παιδιά τους. Και τους το επέτρεπαν οι άλλοι. Γιατί τους το επέτρεπαν? Γιατί είχαν αυτόν τον τρόπο της καρδιάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με εμάς, αλλά τα πράγματα είναι πράγματα. Και μια και είπαμε για πράγματα, να λέει. Σου ζήτησα τα πράγματα τα οποία θα ήταν ωραία να τα έχω για να είμαι καλά. Έτσι. Τα βασικά πράγματα. Αυτά που προαναφέραμε. Αλλά εσύ έβγαλες τα πράγματα από τη μέση, που τα ήθελα για τη ζωή μου για να είμαι χαρούμενος, και μου έδωσες τη ζωή, έτσι, για την οποία, επειδή την νιώθω πραγματικά, ξέρω τι είναι, ξέρω τι συνεχίζεται, ξέρω τον κύκλο, ξέρω την πορεία, τότε όλα τα πάντα είναι δικά. Πώς είναι δικά? Ο άνθρωπος που πιστεύει μόνο στα υλικά, θεωρεί τα δικά του πράγματα δικά του. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει πολύ καλά ότι ο ουρανός είναι δικός του, το οξυγόνο, η θάλασσα, η φιλία που λέγαμε εδώ, τα πάντα, τα πιο μεγάλα πράγματα είναι δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο. Και το ξέρει. Και το ζει. Όταν δεν το ζούμε ή όσο λιγότερο το ζούμε, αρχίζουμε και ζητάμε πράγματα μετά. Έτσι. Και χάνεται λίγο η δουλειά εκεί. Σε κάθε περίπτωση, πώς μας έδωσε τη ζωή ο Χριστός, το ξέρουμε, έτσι. Πώς μας την έδωσε. Αλλιώς, ό,τι και να είχαμε, θα είχε ημερομηνία λήξεως. Μέχρι τότε. Και θα προσπαθούσαμε στο θάνατο να τα πάρουμε μαζί μας, αλλά δεν θα χωρούσαν την πόρτα να τα πάρουμε. Βλέπετε. Δεν έλαβα λοιπόν τίποτα από αυτά που ζήτησα, αλλά έλαβα στην ουσία αυτά τα οποία πραγματικά ζήτησα ή σε αυτά τα οποία πραγματικά έλπιζα, αλλά με μια άλλη διάσταση. Νόμιζα ότι θα είμαι ευτυχισμένος με λίγα λόγια με αυτά, ενώ δεν ήταν έτσι. Θα ήμουν ευτυχισμένος με αυτά. Και βλέπετε όπως γίνεται πάντα μια πάλι, αδερφή μου, τη ηλική ευτυχία, να το πω έτσι, με την πνευματική, έτσι και εδώ. Τι παλεύουμε στην ουσία? Γιατί νηστεύουμε και δεν είναι, αλλά μπορεί μια ζωή την έχουμε, πλακωθούμε και να τα φάμε όλα και τι έγινε. Για να πάρουμε αυτή την ευτυχία, όχι την άλλη την οποία υπολογίσαμε εμείς, έτσι. Και κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, κερδίζουμε. Γιατί οι μάχες είναι πάρα πολλές. Κάθε μέρα μπορεί να δώσεις 50 μάχες και να κέρδισες κάποιες. Και άμα κέρδισες 51, κέρδισες. 50 στο 51 δηλαδή.
51 στα 50. Κέρδισε. Αυτή είναι. Γι' αυτό λοιπόν αδερφοί, δεν τα λέμε κι εμείς γιατί λάβαμε αυτό που είχαμε υπολογίσει, τα λέμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι λάβαμε αυτό που δεν ξέραμε. Ναι. Εμείς βλέπουμε μπροστά ένα διέξοδο και μας κυνηγά και εκείνο τελικά ήταν ένα παλάτι που ήταν κάτω από το διέξοδο χτισμένο και μας στείλαν εκεί αυτοί που μας κυνηγούσαν. Πού το λέτε αυτό, πού το βάζετε. Ένα έτσι. Αυτό. Αυτό είναι σαν ταινία είναι η ζωή μας. Γι' αυτό να μην πάψετε να ζητάτε. Ό,τι θέλετε. Αλλά στο τέλος βάλτε ένα από αυτό που λέγαμε σήμερα. Έτσι. Ότι πλανώμε εντελώς από αυτά που ζητάω. Βάλτε το έτσι σαν ψέμα. Θέλω να ζητάω αυτό, αλλά άσε με. Δεν ξέρω τι θέλω. Θα δείτε τι ωραία θα βγει μετά αυτό το οποίο βγαίνει. Με πόνο βέβαια και με δυσκολία, αλλά πέστε μου εσείς σε τι, ποια περίπτωση δεν πονέσατε για να βγάλετε κάτι καλό. Ε? Και αυτός ο πλούσιος λοιπόν που τον χαίρεστε και τον ζητάτε, ξέρετε τι ζωή έχει το βράδυ για να κοιμηθεί. Πότε βάλω όλα τα λεφτά αυτά. Αφήστε. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι δημιουργεί άγχος, να ξέρετε, ακόμα και καλό να φαίνεται, δεν είναι καλό, δεν είναι από τον Θεό. Ακόμα και αν δείτε τι κάνω εγώ. Θέλω να κερδίσω ένα εκατομμύριο, το μοιράζω στον κόσμο. Και σου φάει από το άγχος. Δεν είναι από το Θεό αυτό. Σε ευχαριστώ λοιπόν, Θεέ μου, που δεν έλαβα ό,τι σου ζήτησα. Τι έλαβα? Έλαβα 1% από αυτά τα οποία θα μου δώσεις. Γιατί έχουμε και συνέχεια. Δεν τελειώσαμε. Και κάντε λίγο υπομονή. Πώς θα ζήσουμε ακόμα. Σε μια άλλη εποχή θα λέγαμε θα φτάσουμε μέχρι τα 80 ίσως, τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι τα... Δεν βλέπετε τι γίνεται. Αλλά πάσα ώρα και στιγμή, ένα κουμπάκι και τέλος. Ένα τσιπάκι, ένα αυτό και γεια σας. Εύχομαι λοιπόν να είστε γεροί, να προσεύχετε περί Κυριακής που πέθανε, δικαιωμένης, Κυριακής και υπέρ Άγγελου Φωτεινού. Να συνεχίσουμε την νηστεία μας, να φτάσουμε στο ανακάθιστο και να χαρούμε Πάσχα και Νό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.